Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσένα και στον καλεσμένο σου, κύριε Σαλακίδη. Καλημέρα. Όχι ότι η Ιταλική αντιπροσωπεία Κατερίνα Κετάκη άλλαξε το χρώμα, το κατακόκκινο των μοντέλων της, και δεν πρόκειται βέβαια για μια συνηθισμένη Ferrari που μπορεί να συναντήσει κανείς σε κίνηση και σε κυκλοφορία, αλλά για ένα πραγματικό έργο τέχνης, θα έλεγα, που μπορεί να συναντήσει κανείς στο έκτο χιλιόμετρο της οδού Χαριλάου Θέρμης. Κύριε Λεκίδη, είναι κοντά μας ο κύριος Λευτέρης Λεκίδης, υπεύθυνος εταιρείας. Για να τη δούμε, Μανουέλα, πριν αρχίσουμε την κουβέντα. Για να τη δούμε. Φόρμουλα 1. Είμαστε σε ποιο στάδιο εδώ πέρα, ανεφοδιασμού, κύριε Λεκίδη? Είμαστε στο στάδιο του φινιρίσματος αυτή τη στιγμή. Είναι οι άνθρωποι που ξέρουν την κατασκευή και τη συγκεκριμένη συντήρηση του εκθέματος αυτού. Έχουμε τον Γιάννη μαζί με τον Κώστα, που είναι γεωπόνοι και ασχολούνται συγκεκριμένα με το φινίρισμα αυτή τη στιγμή. Κουρεύουν τη Φεράρι, να το πούμε αλλιώς. Στάδιο όμως. Κουρεύουν τη Φεράρι. Τελικό στάδιο. Τι κουρεύουν, δεν είναι το ψαλί. Είναι έτοιμο να βγει να αγωνιστεί. Είναι εντυπωσιακό. Πείτε μας πού είναι αυτό που βλέπουμε. Κάποιος θέλει να έρθει να το δει στη Θεσσαλονίκη. Μας το έπεσε. Αυτή τη στιγμή έχουμε. Ναι. Το έκθεμα βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Χαριλάου Θέρμης. Χαριλάου Θέρμης, μάλιστα. Το έχουμε φέρει από την Ιταλία. Είναι ένα ολοκληρωμένο θέμα, το οποίο είναι η Φεράρι στα πιτ. Δηλαδή, για να το εξηγήσουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει η Φεράρι. Υπάρχει ο άνθρωπος που σηκώνει το αυτοκίνητο. Άτομο που αλλάζει το λάστιχο και κάποιος που το φέρνει. Δηλαδή, είναι ένα ολοκληρωμένο θέμα. Τώρα, ναι. Και είναι ένα πρωτότυπο, βασικά. Πιστό αντίγραφο της Φεράρι. Πιστό αντίγραφο της Φεράρι. Πόσο καιρό μπορεί να πάρει σε κάποιον να τη φτιάξει αυτή τη Φεράρι? Γύρω στα 8 με 9 χρόνια. Ορίστε. Το συγκεκριμένο έχει πάρει πιστοποίηση από τη Ferrari, γιατί είναι ένα πραγματικό έκθεμα με τις πραγματικές διαστάσεις του και όλες οι λεπτομέρειες της Ferrari. Άμα δείτε λίγο πιο κοντά, θα δείτε έχει ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες. Τη μηχανή, τους καθρέφτες και όλα τα σχετικά. Και να σας πω γιατί μεγαλώνει, δηλαδή είναι ζωντανά τα φυτά και πρέπει να την κουρεύετε. Είναι 6 γλάστρες, είναι φυτό. Είναι φυτό. Λέγεται λιγούστρο και είναι κανονικό φυτό. Οπότε τι κάνει το σήμερα, το πήρε αυτές τις διαστάσεις, έχει ένα μεταλλικό σκελετό και πάνω σε αυτό έχει σχηματιστεί όλο το φυτό. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει άλλο, με τις πραγματικές διαστάσεις Ferrari. Πόσο το πουλάτε, να ρωτήσουμε αυτό, πόσο κοστίζει? Ήδη έχουμε μία προσφορά από κάποιον κύριο που μας δίνει 12.000, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα χρήματα. Εσείς ασχοληθήκατε 8 χρόνια για να φτιάξετε αυτή τη Ferrari? Όχι, όχι. Το συγκεκριμένο έχει βγει από καλλιτέχνη στην Ιταλία. Έχει κάνει το σκελετό, έχει βάλει τα φυτά. Εμείς κάνουμε το φινίρισμα για να είναι η τελική του εικόνα έτσι. Άντε και αν πάρεις μια Ferrari θα στοιχείς πολύ περισσότερο από 12.000, αλλά ξέρεις θα την έχεις για πάντα. Αν σου ξεραθεί αυτή η Ferrari, τι κάνεις μετά? Τότε κλαις. Δυστυχώς. Μάλιστα, εντυπωσιακό, πολύ ωραίο, μπράβο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θέλετε κάτι άλλο να μάθετε, κάτι είναι κάτι... Το επόμενο μοντέλο, κάτι το επόμενο μοντέλο είναι, θα βγει μετά από 4 χρόνια και είναι της McLaren. Και ευελπιστούμε εμείς σαν εταιρεία, η Garden και ο Ιωαννίδης, να τη φέρουμε. Φτιάξτε για κανένα Toyota, κανένα Peugeot, κανένα Hyundai. Δεν είναι αξιόλογα πράγματα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ορίστε, δεν έλεγε συμβουλευτικό. Ένα βήμα παραπέρα. Πράσινο. Να ενημερώσουμε και κάτι. Και τίποτα. Και μένει εκεί στο τέλος. Έχουμε πρόταση από τη Ferrari στην Αθήνα να την εκθέσουν στην αντιπροσωπεία του. Όπως επίσης του χρόνου να κόψουν την πίτα οι υπεύθυνοι τη Ferrari σε αυτόν εδώ τον χώρο τη Garden. Μα σα ευχόμαστε να μείνει ζωντανή η Ferrari μέχρι του χρόνου για την πίτα. Καλά, εσείς ξέρετε τη δουλειά. Ελπίζουμε, θα κάνουμε τα δυνατά. Να είστε καλά, Εμμανουέλα, μου καλημέρα. Κάθε πότε την ποτίζετε, κάτσε. Κάθε πότε πρέπει να την ποτίσετε. Η συντήρηση έχει ένα αυτοματισμό, ο οποίος παίρνει την ποσότητα νερού, όπως και του λιπάσματος, ακριβώς είναι προγραμματισμένο να παίρνει ακριβώς τις ποσότητες. Προηγμένη τεχνολογία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Όχι σαν τα δικά μας. Να είστε καλά με το ψαλίδι το βράδυ. Κλακ, 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 να σκόψει ένα λάστιχο. Άντε τρέχα και να ξαναβγεί λάστιχο μετά. Μα δεν φυτρώνει μετά από το συγκεκριμένο φυτό, γιατί φαντάζομαι είναι ενιαίο το σύνολο. Εντυπωσιακό, κύριε Κοσμά. Αυτό ψεκαζόμενο.